Η ασπαρτάμη, που είναι ένα από τα πιο κοινά παγκοσμίως υποκατάστατα της ζάχαρης, πιθανολογείται να χαρακτηριστεί καρκινογόνος ουσία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον επόμενο μήνα. Η ασπαρτάμη χρησιμοποιείται σε πολλά προϊόντα που καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση και θα χαρακτηριστεί, όπως όλα δείχνει, τον επόμενο μήνα καρκινογόνος ουσία από το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο, τον Ερευνητικό Βραχίωνα για τον Καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αυτή η είδηση βγήκε σήμερα και μας έχει ανησυχήσει. Είναι η Επιτροπή Αντικαρκινικής Έρευνας για τον Καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η οποία βγήκε η είδηση, αλλά δεν είναι ακόμα επίσημη, ότι θα ανακοινώσει μέσα στον Ιούλιο ότι τοποθετείται η ασπαρτάμη στα δυνητικώς καρκινογόνες ουσίες. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και εμείς και οι εταιρείες που τη χρησιμοποιούν στη χρήση της. Είναι μια γλυκαντική ουσία που χρησιμοποιείται σε χιλιάδες προϊόντα, σοκολάτες, οτιδήποτε, γιατί δίνει γλυκιά γεύση χωρίς τις θερμίδες. Έχει πολύ γλυκιά γεύση χωρίς να έχει σχεδόν καθόλου θερμίδες. Τη χρησιμοποιούν λοιπόν σε πολλά πρόσθετα και είναι στη χρήση πάνω από 50 χρόνια, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια επίσης έχουν αρχίσει και υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες και αμφιβολίες μήπως είναι καρκινογόνος, και φαίνεται ότι τώρα στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έχει περισσότερα στοιχεία για να ανεβάσει το επίπεδο της επιτήρησης αυτήν την ουσία. Η σύσταση αυτή γίνεται προς τους καταναλωτές από μια ξεχωριστή επιτροπή εμπειρογνώμων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που ασχολείται με τις γλυκαντικές ουσίες παράλληλα με τους προσδιορισμούς των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών. Η Επιτροπή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει αναλύσει τουλάχιστον πάνω από 1.300 μελέτες που έχουν γίνει για την ασπαρτάμη και πιθανόν έχει δει ότι υπάρχει ένα μικρό ρίσκο που είναι μεν μικρό, αλλά υπαρκτό, και αν συμβαίνει αυτό. Αυτή η οδηγία βγαίνει για να προτρέψει τις εταιρείες κυρίως να αφαιρέσουν τα ασπαρτάμια από τα υλικά που χρησιμοποιούν στα προϊόντα τους και να τα αλλάξουν με κάποιες άλλες γλυκαντικές ουσίες. Είναι σε συνδυασμό, πριν να το σκεφτεί κανείς, με το γεγονός ότι πριν από ένα μήνα περίπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έβγαλε επίσης μια οδηγία για τις γλυκαντικές ουσίες γενικότερα, ότι δεν πρέπει να τις θεωρούμε πανάκια, δεν φαίνεται να βοηθάνε πραγματικά στην απώλεια βάρους μακροπρόθεσμα. Και επίσης υπάρχουν και μελέτες που τις δείχνουν ότι μπορούν να αυξάνουν το ρίσκο για διαβήτη, για καρδιακά νοσήματα, μακροπρόθεσμα. Και η ασπαρτάμη είναι μια τέτοια ουσία. Άρα συνολικά αυτό που φαίνεται να θέλει να, το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ότι να προτιμάμε τις φυσικές πηγές ζάχαρης, το μέλι, τη ζάχαρη, και ως το δυνατόν να αποφεύγουμε τις γλυκαντικές ουσίες που ναι, μεν έχουν λιγότερες θερμίδες, αλλά δεν είναι χωρίς κινδύνους.